Ελλάς FM. Τηλέφωνο επικοινωνίας 718-707-3120. Ιστοσελίδα www.hellasfm.us. Λοιπόν, κυρίες και δεσποινίδες και κύριοι, σήμερα εδώ ζωντανά στα στούντιο στο Last FM με ιδιαίτερη χαρά και με μεγάλη τιμή καλωσορίζω δύο εξαίρετους ηθοποιούς και σκηνοθέτες, την Ιωάννα Κατσαρού και τον Δημήτρη Μποζίνη, και έναν εξαίρετο νεαρό ταλαντούχο μουσικοσυνθέτη, και το οποίο ακούμε αυτή τη στιγμή το κομμάτι αυτό, ναι, δικιά του μουσικοσύνθεση, correct. Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο. Κοντά στο μικρόφωνο. Δημήτρη Δημητρακόπουλο, κυρίες και κύριοι, για τους οποίους καλωσορίζω εδώ στον Ελλάς FM και στον Νίκο Σκαρά Σοου. Καλωσορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, και πριν μιλήσουμε για αυτό την τελευταία θεατρική σας δουλειά, για πείτε μας, και οι τρεις είστε γέννημα θρήμα Θεσσαλονίκη. Εγώ ναι, γεννήθηκα και μεγάλωσα. Ναι, και εγώ. Εγώ δεν γεννήθηκα Θεσσαλονίκη, γεννήθηκα δίπλα από τη Θεσσαλονίκη, αλλά ζω τα περισσότερα χρόνια εκεί. Okay. Είμαι από τα Γιαννιτσά. Μπράβο. Οπότε είσαι γέννημα Γιαννιτσά, θρέμα Θεσσαλονίκη που λέμε. Έτσι, αυτό. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μόνιμη βάση την Θεσσαλονίκη. Μόνιμη, ας μην το βάλουμε. Οι ηθοποιοί δεν έχουν μόνιμη βάση και οι σκηνοθέτες έχουν τη βαλίτσα τους, το δισάκι τους. Ας πούμε ότι έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ, αλλά δεν σημαίνει και πολλά. Έτσι. Λοιπόν, Ιωάννα μου, εσένα σε έχω ξαναδεί εδώ πέρα στην Αμερική, νομίζω ότι ήταν η δεύτερη φορά που μας επισκέφτεσαι. Ναι, για επαγγελματικούς λόγους η δεύτερη, γιατί εδώ έχω τους δικούς μου ανθρώπους, τις αδερφές μου και τη θεία μου. Οπότε και σαν τουρίστας έχω επισκεφθεί την. Έχει συγγενείς εδώ. Βεβαίως. Μπράβο, μπράβο, έκτακτα. Ήταν και χορμή να έρθω. Οπότε και δεύτερη επαγγελματικά, αλλά έχει έρθει αρκετές φορές. Ναι. Έχω, δηλαδή είχα έρθει το 2009 για επαγγελματικούς, γιατί που είχα σκηνοθετήσει πάλι στο ΚΕΠ, μπράβο, στο ναι. Greek Cultural Center, το Μάνα Μητέρα Μαμά του Γιώργου Τουρίνου. Μια δουλειά που την είδα και ήταν εξαίρετη, εκρηκτική δουλειά, μου άρεσε πάρα πολύ, όπως και οι άλλες δουλειές σου, δηλαδή, θα μιλήσουμε αργότερα. Και, και φέτος ακολούθησαν άλλες δύο. Δύο, βέβαια, μία πάνω στην άλλη. Ναι. Δημήτρη Μποζίνη, εσύ η πρώτη φορά που έρχεσαι, έτσι. Εγώ είναι η πρώτη φορά, ναι. Πρώτη φορά. Να σε καλωσορίσουμε για πρώτη φορά. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσύ, Δημήτρη μου, Δημητρακόπουλος, και εσύ η πρώτη φορά, έτσι. Πρώτη φορά στην Νέα Υόρκη. Και είσαι τώρα πόσο καιρό εδώ πέρα, κάνα δεκαριά μέρες. Κλείνω 2,5 εβδομάδες. 2,5 εβδομάδες, μπράβο. Γιατί ο Δημήτρης ήταν εδώ πέρα με την προηγούμενη παράσταση πριν 2 μήνες, η οποία, κυρίες και κύριοι, όσοι την είδατε, ξέρετε, Δημήτρη, εγώ είμαι κριτικός με Ιώτα Ήτα. Ήτα Ιώτα. Και με κριτικός με 2 Ιώτα. Ωραία. Λοιπόν, να πω, επειδή δεν μου άρεσαν τα μεγάλα λόγια εμένα, εγώ ότι λέω το πιστεύω. Εδώ βασικά στο θέατρο, στο ομογενειακό θέατρο, ασχολούμαι τα τελευταία 4-5 χρόνια. Που πηγαίνω και έχω παίξει και μερικά κι εγώ. Ναι, Νίκος Καράς! Και μπορώ να πω ότι δεν ξέρω πόσο με εντυπωσίασες. Πες το. Μια φανταστική δουλειά που δεν υπάρχουν λόγια να την αναφέρουμε. Και βέβαια και μια φανταστική σκηνοθετική δουλειά από την Ιωάννα Κατσαρού. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτό, αν δεν υπάρχει η σκηνοθεσία πίσω από τον. Γιατί ο ηθοποιός γραπώνεται από το κείμενο και από τη σκηνοθεσία. Φυσικά. Οπότε αν δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορούμε να συζητήσουμε για ούτε, όχι ερμηνείες, τίποτα δεν υπάρχει. Ακριβώς. Και. Ναι, Αθηνά. Ιωάννα, γιατί μου σκόλεις στα Αθηνά σήμερα. Δεν ξέρω γιατί έχεις κολλήσει, μάλλον σου θυμίζω με ποια Αθηνά. Μπορεί, ξέρω εγώ. Αθηνά, ξέρω εγώ, ναι, καμιά κριτική. Η κυρία Αθηνά που έχουμε δει η κουράτριά μας. Λοιπόν, τώρα, αυτή τη στιγμή οι δυο σας παίζετε το P. Roger. Ποια ιδέα ήταν να το κάνετε. The project. This is very cool. The project. Απλώς είναι the project κανονικά. Μπράβο. Έτσι, γιατί απλώς αντί για το λατινικό πι, βάλαμε το ελληνικό πι. Σωστά. Αυτό είναι, the project προφέρεται. Και είναι βασισμένο στους Πέρσες του Εσχύλου. Για πείτε μας δύο λόγια, έτσι. Να πούμε ότι είναι οι Πέρσες του Εσχύλου. Οι Πέρσες, φυσικά. Ουσιαστικά δεν πρόκειται για μια διασκευή. Είναι το πρωτότυπο έργο, όλο το εσχυλικό κείμενο. Μπράβο. Απλά
όπως γίνονται σε όλες τις παραστάσεις που παίζονται είτε από το εθνικό, είτε από το κρατικό, είτε από διάφορους οργανισμούς, πάντα γίνεται ένα μικρό κόψιμο, μια μικρή, αν θέλετε, με την σωστή έννοια, θα πρέπει να πούμε μια διασκευή. Okay. Αλλά η διασκευή δεν είναι ότι είναι ένα άλλο κείμενο. Όχι βέβαια. Είναι το κείμενο. Ίσως διασκευή χρόνου, μπορούμε να το πούμε έτσι. Ναι, ίσως. Γιατί η ενδυμασία σας δεν ήταν... Κάποιο κόψιμο κομματιών, ουσιαστικά. Αυτό ούτως ή άλλως συμβαίνει πλέον στις τραγωδίες που ανεβαίνουν πολύ συχνά και στην Ελλάδα. Μπράβο. Έχουμε πλέον σπάνια θα δει κανείς αρχαιοελληνικές εκδημασίες. Really? Είναι το αντίθετο με τον Σέξπιρο. Αν παιχτεί ολόκληρο είναι 3,5 ώρες, μπράβο, οπότε επιλέγουν χωρίς να χαθεί η μαγεία του κειμένου ή η ποιητικότητα ή να βγαίνει νόημα. Υπάρχει ένα μικρό ψαλίδισμα σε κάποια κομμάτια τα οποία δεν, μπράβο, είναι ότι δεν είναι σημαντικά, γιατί όλο το κείμενο είναι σημαντικό. Απλά κάποια κομμάτια θα μπορούσαν να... Εμείς το κάναμε και για λόγους, επειδή ακριβώς είμαστε δύο ηθοποιοί. Σωστά. Αυτό είναι και το experimental στοιχείο της παράστασης. Μπράβο, μπράβο, yes, και το βάλαμε The Project. Και παίζετε πόσους ρόλους, τρεις και τρεις. Παίζουμε, όχι. Έξι είναι, right? Ναι, και, και τον χορό που κάνουμε. Και τον χορό. Μπράβο, μπράβο. Εγώ κάνω ουσιαστικά ένα ρόλο και τον χορό. Ο Δημήτρης υπομίζεται τους τρεις ανδρικούς ρόλους. Α, μπράβο, μπράβο. Και τον χορό, βέβαια. Που χορό, το μοιραζόμαστε, ναι, έτσι κι αλλιώς. Το μοιραζόμαστε. Σωστά, σωστά. Επειδή ο ρόλος της Άτωσας είναι σχεδόν σε όλο το έργο, παρούσα. Θέλω να ολοκληρώσω ότι ακριβώς αυτό το λόγο κάναμε κάποιες περικοπές, δηλαδή ήταν αναγκαίες, γιατί ακριβώς είμαστε δύο ηθοποιοί που κάνουμε και το χορό και όλους τους ρόλους. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να γίνουν κάποιες μικρές περικοπές για να μπορέσει να δεθεί αυτό, βέβαια, και να γίνουν και αλλαγές και να γίνονται ομαλά οι αλλαγές. Σωστά, σωστά, σωστά. Και να υποστηριχθεί. Είδα, το απόλαυσα. Ίσως να το ξαναδώ πάλι. Που μας έχουν μείνει τρεις παραστάσεις, έτσι. Ναι, ναι. Θα μιλήσουμε αυτό λίγο αργότερα. Mm-hmm. Τώρα, έχεις αναθέσει τη μουσική αυτού του έργου και την οποία την άκουσα και την. Mm-hmm. Μπράβο, Δημήτρη. Mm-hmm. Δημήτρης Δημητρακόπουλος, κυρίες και κύριοι. Πώς έγινε αυτό. Σε πήρε τηλέφωνο η Ιωάννα και σου λέει. Όχι, γράψε μου μουσική. Είναι πιο κινηματογραφικό. Κολυμπούσαμε στη θάλασσα. Τη Χαλκιδική, μάλιστα. Κολυμπούσαμε στη θάλασσα τη Χαλκιδική. Και σου λέει. Και έρχεται κολυμπώντας και μου λέει. Ετοιμάζουμε κάτι για του χρόνου. Μπράβο. Για τη Νέα Υόρκη και θέλουμε να γίνεται να λάβει τη μουσική. Ωραία. Ήταν ακόμα στα πολύ πρώτα στάδια όλα. Μπράβο, μπράβο. Και είπα το OK πάλι κολυμπώντας και έρχεται... Τον έπιασε στο κολύμπι που λέει. Και δουλεύεις επάνω σε αυτά τη μουσική που ακούμε. Ακούστε, κύριε Ζαγύρη. Δουλεύεις τώρα πόσο καιρό πάνω σε αυτά. Ξεκίνησα τον Νοέμβριο. Τον Νοέμβριο, έτσι. Αρχές Νοεμβρίου. Και σε πήρε πόσο, 3-4 μήνες. Μιλάμε για 6 κομμάτια τα οποία παίζονται όλα στην παράσταση. Έτσι. Περίπου τόσο, αλλά... Φανταστείτε αν ότι... θες, έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ωραία. Φύγαμε. Ναι. Περίπου τόσο, αλλά να φανταστείτε ότι υπήρχε και μια ηλεκτρονική αλληλογραφία Ελλάδα-Αμερική. Αμερική με την Ιωάννα, σαν τελευταία στάδια. Ναι, ώστε να στείλω και τις ιδέες που είχα, να τις δοκιμάσουν τα παιδιά, να μου πούνε τι προβλήματα υπάρχουν, κάποιες νέες ιδέες, κάποιες... Σωστά, σωστά. Και όπως σε όλα τα πράγματα, αυτό έχει layers, ας πούμε. Δηλαδή, ξεκινάς με κάτι απλό, φέρνεις κάτι πολύ τραχή από τον υπολογιστή, μετά αρχίζουν ηχογραφήσεις. Όχι, okay, όχι. Okay. Μια περιπέτεια. Και πόσα άτομα παίξανε σε αυτή τη μουσική. Μουσική. Ναι. Η μουσική. Ζωντανοί άνθρωποι, για να δούμε. Ήταν 6 το χωροδιακό σχήμα Πλειάδες, το φωνητικό σχήμα Πλειάδες. Μάλιστα. Και αυτός που παίζει το μπανσούρι, ο Σάκης ο Λάιος. Ωραία. Τα υπόλοιπα είναι ψηφιακά όργανα, τα οποία παίχτηκαν από... Δεν μπορώ να σας πω τα μυστικά του. Εντάξει. Σεβαστό. Ναι, βρίσκεις κάποιο τρόπο ώστε να εκμεταλλευτείς την τεχνολογία και να μειώσεις το κόστος της παραγωγής. Και αυτή είναι η πρώτη δουλειά που κάνεις έτσι θεατρικά, έχεις ξανακάνει και άλλες δουλειές. Είναι η 7η. Η 7η, θεατρικά και. Θεατρικά. Βλέπω τηλεόραση. Και τηλεόραση έχω κάνει. Τζιγκλάκια έχω κάνει. Μπράβο. Ναι, για το Sky. Μπράβο, μπράβο σου και σαν ανώτερα. Wow. Λοιπόν. Και επιστρέφουμε στους ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Δημήτρη, ασχολείσαι με το επάγγελμα της ηθοποιίας και το οποίο πιστεύω ότι θέλεις να το συνεχίσεις σε.
σε μεγάλο επαγγελματικό επίπεδο, correct? Correct. Είμαι επαγγελματικά, ουσιαστικά ασχολούμαι αφού το αποφύτησα από τη γραμματική σχολή. Δόξα τω Θεώ έχω δουλέψει συνεχώς από το 2007 που αποφύτησα, είμαι σχετικά φρέσκος. Μπράβο, σχετικά ναι. Φρέσκος είμαι. Εντάξει, ναι. Και ασχολούμαι από τότε, ήμουν με επαγγελματική έδρα την Θεσσαλονίκη. Και με διάφορες δουλειές μέσα σε διάφορους θειάσους, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και τώρα εδώ και βλέπουμε. Και βλέπουμε, βέβαια. Και εσύ, Ιωάννα? Εγώ ασχολούμαι κι εγώ ασταμάτητα σχεδόν από το πότε το αποφύτησα. Από το 99. Εμείς το 2000 φτιάξαμε μια ομάδα στην Θεσσαλονίκη, το Θέατρο Τέχνης Ακτισαρίου, και δημορφώσαμε ένα θεατρικό χώρο εγώ μαζί με τρεις συμμαθητές μου που ήμασταν στη σχολή μαζί. Και με την υποστήριξη του δασκάλου μας, του Νίκου Σοκαλίδη. Και το θέατρο αυτό υπάρχει ακόμη. Κάναμε πολλές δουλειές εκεί, ως ηθοποιοί, ως σκηνοθέτες, ως δάσκαλοι. Διδάσκαμε και στο εργαστήρι. Εκεί ήταν για μένα η μεγάλη μου μαθητεία, ήταν εκεί. Και φυσικά με τον μεγάλο δάσκαλο, τον Νίκο Σοκαλίδη, που είναι καλλιτεχνικός διευθυντής αυτή τη στιγμή του θεάτρου. Αλλά τα τελευταία δύο χρόνια αρχίζω να φλερτάρω με τη Νέα Υόρκη. Γιατί ένιωσα ότι, ας πούμε, έχω κλείσει ένα κύκλο και θέλω να ανοίξω έναν άλλο. Γιατί όχι, και ήθελα να καταλήξω στη Νέα Υόρκη. Η πληθώρα κόσμου, εδώ έχεις σκηνοθετήσει δύο παραστάσεις και μία παίζεις και σκηνοθετήσεις, τρεις όλες μαζί. Ναι, τρεις σύνολο, ναι, οι δουλειές που... Σε αναλογία με τον πληθυσμό της Θεσσαλονίκης, πώς την βλέπεις, είναι... Έρχεται ο κόσμος εδώ στην Νέα Υόρκη. Μιλάμε τώρα κυρίως επειδή το Greek Cultural Center κάνει δουλειές που απευθύνονται κυρίως στην ελληνική ομογένεια. Έτσι. Όχι ότι δεν υπάρχουν και κάποιοι Αμερικανοί που παρακολουθούν τις δουλειές. Σωστά. Είναι άλλο και θετικό, γιατί έτσι προβάλλεται και το ελληνικό πνεύμα και ο πολιτισμός. Πολύ σωστά. Αλλά κυρίως είναι το κοινό της ελληνικής ομογένειας. Εγώ πάντως και τις τρεις δουλειές, καλά, ειδικά στα μωρά, γινόταν ο χαμός, ο πανικός, μεγάλη επιτυχία, ίσως ήταν και το έργο. Βοήθησε φυσικά και το έργο, δηλαδή μιλάμε για μια πολύ καλή κωμωδία που είχε κάνει επιτυχία και στην Ελλάδα, οπότε με δύο ονόματα συγγραφείς γνωστούς, αυτά μετράνε. Φυσικά. Γενικά ο κόσμος έρχεται. Πάντως παρατήρησε. Έρχεται. Μην νομίζετε ότι και στη Θεσσαλονίκη ο κόσμος πηγαίνει πιο πολύ θέατρο. Είπαμε, σε αναλογία με τον πληθυσμό, έτσι. Σε αναλογία με τον πληθυσμό. Θεσσαλονίκη πώς έχει, ένα εκατομμύριο και... Πρέπει να έχει φτάσει ένα 200. Εδώ στην Αστόρια πόσους Έλληνες έχει? Δεν έχει ένα εκατομμύριο Έλληνες. Πιο λίγο είναι, γιατί είναι διάσπαρτη και. Μπράβο, σε όλη την Νέα Υόρκη πρέπει να υπάρχει. Βασικά σε όλη την Αμερική θα ρω πως είναι ένα εκατομμύριο και κάτι, αν δεν κάνω λάθος. Παραπάνω από ένα εκατομμύριο. Στην Αμερική έτσι. Στη Νέα Υόρκη ότι πρέπει να είναι γύρω στο ένα εκατομμύριο. Δεν ξέρω, γιατί άμα ήταν στο ένα εκατομμύριο. Να δω. Άρα δεν μπορεί να μειωθεί, πρέπει να πάει σε άλλες πολιτείες. Σε άλλες πολιτείες, δεύτερη γενιά μετρά και αυτό το τι τα παιδιά. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ αυτή τη χρονιά, από πέρυσι μάλλον, είδα μια άνοδο στο θεατρικό κοινό. Από πέρυσι μέχρι φέτος. Ναι, ναι. Που είχαν παίξει και στα παλιό σινεμά. Πραγματικά είδα αρκετή πληθώρα κόσμου φέτος. Το είναι θετικό. Το είναι θετικό. Πολύ θετικό και πρέπει είναι ικανοποιημένος. Να κρατηθεί ο κόσμος και να έρθει ξανά και ξανά. Εγώ πιστεύω ότι το Greek Cultural Center φέτος έκανε πολύ καλές δουλειές. Και πέρυσι και πέρυσι. Πολύ καλές δουλειές, οπότε είναι σημαντικό να συνεχίσει έτσι. Και... Βέβαια. Και ο κόσμος έρχεται. Να αγκαλιάζει τις προσπάθειες και δεν είναι μόνο προσπάθειες, είναι και καλλιτεχνικά δημιουργήματα. Ποιοτικά εφάμιλα πολλών παραστάσεων στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτές οι προσπάθειες δεν γίνονται με κανένα χαρακτήρα ούτε αρπαχτής, ούτε ερασιτεχνισμού. Ή γίνονται ακριβώς με τον ίδιο, ίσως και με παραπάνω, αν θέλετε, ένταση. Γιατί, και πάθος, γιατί είναι κάπου πολύ μακριά και εμείς θέλουμε να δώσουμε εδώ ένα στίγμα, να παίζουμε για την ομογένεια, είναι όλα αυτά. Και σε πληροφορώ, έχεις δώσει πολύ μεγάλο στίγμα με αυτό. Α, ευχαριστώ. Δεν τα λέω αυτά για να σε κολακεύσω, αυτή είναι είναι ίσως η μεγάλη αλήθεια. Μπράβο σας, συγχαρητήρια σε όλους σας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ακούμε, Δημήτρη, είμαστε στο track 5. Θα τα ακούσουμε. Όχι, αυτό είναι ατμόσφαιρα thriller. Θα πάθει κανένας τίποτα. Να βάλουμε το 6. Το 6, γιατί όχι. Για να τα ακούσουμε, για να τα ακούσουμε. Να πάρουμε και ένα μικρό διάλειμμα από την ομιλία μας.
Ναι, σωστά. Βεβαίως. Πώς πάει, πώς πάει. Ωραία. Μιλάμε τώρα. Ναι, ναι, χαμήλωσε. Μπράβο σας, μπράβο σας. Λοιπόν, μετά από αυτό θα βάλω διαφημιστικά να κάτσετε ακόμα ένα πεντάλεπτο να πούμε δύο κουβέντες ακόμα. Ναι, έτσι. Δεν έχουμε πρόβλημα. Μπράβο, μπράβο. Όσο θέλεις. Έτσι. Λοιπόν, και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας να κάνουμε το conclusion που λέμε με την Ιωάννα Κατσαρού, τον Δημήτρη Μποζένη και τον Δημήτρη Δημητρακόπουλο. Δεν ρώτησα τον Δημήτρη μας, εσύ με πώς, με τη μουσική από πότε ξανασχολείσαι. Εγώ ασχολιόμουν με τη μουσική από μικρός. Από 5 χρονών, πιάνο! Από τις αρχές της εφηβείας μου, όχι. Oh. Όχι, είχα κάνει μικρός κάποια μαθήματα βιολί, αλλά για πρακτικούς λόγους είχαν σταματήσει. Δεν βόλευε τα ωράρια. Okay. Μετά στην αρχή της εφηβείας μου ξεκίνησα ερασιτεχνικά να παίζω κιθάρα και το αποφάσισα επαγγελματικά αφού πέρασα σε μια σχολή μηχανολογίας. Μπράβο, wow. Και ας πούμε από το στρατό και μετά. Ήμουν 20 χρονών και το αποφάσισα επαγγελματικά. Και τώρα ασχολείσαι, όπως ερώτησα και τα παιδιά, αποκλειστικά με μουσική. Αποκλειστικά, ναι, διδάσκω. Τι λέτε, μπράβο. Ή τελείωσες και τη μηχανολογία? Όχι, όχι. Όπως λέμε, πάνε πολύ για, πώς το λένε, για καλλιτέχνες, για ηθοποιούς, αλλά πρέπει να έχεις και ένα, κάτι στο side που λένε. Μάθε τέχνη και άσθηνα που λένε. Εις περίπτωση που αποτύχεις εκείνο που λένε. Καλή προκυρία. Ναι, λοιπόν, μπράβο, μπράβο Δημήτρη. Μπορώ και σανότερα, σανότερα σε όλους σας. Λοιπόν, είπαμε, έχουν μείνει τρεις παραστάσεις. Στο κέντρο ελληνικού πολιτισμού, στη διεύθυνση 2680, στους 30 δρόμους κοντά στο Newtown Avenue. Είναι Newtown με 30 Street. Μπράβο, και να πούμε ότι εκείνη η στάση 30 Avenue. Βεβαίως, βεβαίως. Η στάση του Subway. Και έχουμε αυτό το Παρασκευή Σαββατοκύριακο, έτσι. Παρασκευή Σαββατοκύριακο 8 και Κυριακή στις 4. Και Κυριακή στις 4. Να πούμε και το τηλέφωνο. Γιατί όχι. 718 726 73 29. Λαμπρά. Εκεί οι τρεις παραστάσεις, αλλά μετά όμως, μετά που θα τελειώσουν οι παραστάσεις από εδώ, πού πάμε μετά? Πάμε Μόντρεαλ, στο Fringe Festival, στο Μόντρεαλ του Σαντ Αμπρουάζ, όπου θα παίξουμε για 6 παραστάσεις εκεί, ανάμεσα στις 10 Ιουνίου και στις 19 Ιουνίου. Πολύ ωραία. Ναι, είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Είναι φεστιβάλ, δηλαδή έχει και επαθλά. Δεν το γνωρίζουμε αυτό, δεν είναι ακριβώς τα έπαθλα. Είναι δεν υπάρχει φεστιβάλ, διαγωνιστικό κομμάτι. Δεν υπάρχει διαγωνιστικό κομμάτι, απλώς ίσως φεστιβάλ. Δίνονται ίσως μάλλον κάποια ίσως τιμητικά, κριτικές, από το κοινό ίσως. Το κοινό ίσως να υπάρχει κάτι τέτοιο. Φαντάστικο. Θα δούμε, δεν το έχουμε ψάξει αυτό το κομμάτι, μας ενδιαφέρει να πάρουμε μέρος. Πολύ σωστά. Και μετά από εκεί. Και μόλις από εκεί. Ελλάδα. Μετά από εκεί Ελλάδα. Και συνεχίζουμε, θα την ξανεβάσετε αυτή την παράσταση στην Ελλάδα? Δεν την έχουμε ανεβάσει για να την ξανανεβάσουμε, γιατί τώρα αυτή είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται. Ναι, θα σκεφτόμαστε να το. Γιατί όχι. Ναι, να πάμε ίσως στην Αθήνα ή και στη Θεσσαλονίκη. Μπράβο. Ή ίσως να το ανοίξουμε λίγο και στην Ευρώπη. Αλλά αυτά φαντάστη. Είναι ακόμα σε επίπεδο σκέψη. Εφηβείας, πώς το λέμε, επίπεδα. Ναι, πρώτα. Εμβριακό στάδιο. Πώς το πεις, σε εμβριακό στάδιο. Εμβριακό στάδιο, μπράβο. Όπως τα έλεγα χθες, βρισκόμαστε μερικοί 3-4 χρόνια. Καμιά φορά τα ελληνικά μου ξεφεύγουν λίγο. Εντάξει, λίγο. Με το συμπάθειο, έτσι. Είμαστε σε ένα πρώτο στάδιο. Δηλαδή, τώρα έχουμε κάνει την παράσταση. Αρχίζουμε και συνεχίζουμε. Θέλουμε να συνεχίσουμε να τη δουλεύουμε. Πολύ σωστά. Και να την εξελίσσουμε. Και πιστεύουμε ότι δεν έχει εξαντληθεί ακόμα η αναζήτησή μας με το κείμενο το συγκεκριμένο. Okay. Οπότε μπορεί και εδώ στη Νέα Υόρκη, ίσως και σε κάποιους άλλους χώρους. Θα δούμε. Γιατί όχι. Είμαστε ανοιχτοί. Α, λοιπόν, τι να πω, παιδιά, ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήρθατε και μας θυμίσατε με την παρουσία σας. Εμείς ευχαριστούμε. Και σανότερα πάντα. Και πού είσαι, Ιωάννα, εάν βρεθεί στα κρύο σε κανένα έργο που ταιριάζει κανένα ρόλο στον ήχο τον καρά. Ναι, να σε έχει υπόψη. Να με έχει υπόψη, ναι. Που ξέρει, μπορεί να έχει κανένα ρόλο που να έχει. Πώς το λένε, DJ στο ράδιο, έτσι. Στο ράδιο, βέβαια. Ναι, εκπομπή, βεβαίως. Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά. Και σανότερα. Να πούμε κάτι, δεν είπαμε τους υπόλοιπους συντελεστές. Γιατί όχι, βεβαίως. Ο φωτισμό έκανε ο Drew Florida που ήταν πολύ ωραίο, που έκανε εξαιρετική δουλειά. Μάλιστα. Η Σοφία Τσεπούρα βοηθό σκηνοθέτη και στήριγμα μεγάλο. Η Χρυσάνθη Κατσαρού Βεντουράτος έκανε στα αγγλικά τη μετάφραση. Αδελφή σου αυτή. Ναι. Μπορώ επίσης ότι η μετάφραση του κειμένου από το αρχαίο κείμενο είναι καινούργια μετάφραση, την οποία έκανε εξ ολοκλήρου από την αρχή η Ιωάννα, η δικιά μας η Ιωάννα Κατσαρού. Wow. Είναι το καινούργιο το κείμενο, που, όχι καινούργιο κείμενο, εννοώ ότι είναι μια καινούργια μετάφραση, πρωτότυπη. Okay.
Είναι καινούργια μετάφραση. Τα αρχαία ήταν ελληνικά, ενώ δεν χρησιμοποιήθηκε κάποια από τις παλιές μεταφράσεις, έκανα καινούργια μετάφραση. Όταν παίζετε αυτό στην Ελλάδα, παίζετε στα αρχαία ελληνικά. Παίζετε όχι, έτσι. Και έχει μετάφραση. Αλλά εσύ έχει κάνει μια διαφορετική μετάφραση. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει μια μετάφραση που ήδη υπάρχει. Μπράβο. Γιατί υπάρχουν διάφορες μεταφράσεις, είναι καινούργια η μετάφραση. Πολύ σωστά, μπράβο. Για να είναι προσαρμοσμένη σε αυτό που θέλει. Στις ανάγκες της δικιάς μας παράσταση. Μπράβο, βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού για τη φιλοξενία του και για τον χώρο του και για την. Καλούμε όλους να έρθουν να δουν την παράσταση. Βεβαίως. Πρόκειται, όπως είπαμε, για μια παράσταση που βασίζεται στους Πέρσες, είναι μάλλον οι Πέρσες του Εσχύλου. Σωστά. Είναι ένα ιστορικό έργο, μιλάει για την αυμαχία της Σαλαμίνας, αυτά δεν τα είπαμε και ίσως χρειάζεται να τα πούμε. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό το κείμενο αυτό του Εσχύλου και για εκπαιδευτικούς λόγους. Δηλαδή, όσοι έχετε παιδιά, πάρτε τα, φέρτε τα, να τα δείτε. Νομίζω ότι η αρχαιότερη σωζόμενη τραγωδία που έχουμε. Ανώ, το είδα αυτό, μπράβο, μπράβο. Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Όχι, απλώς να αγκαλιάσει η ελληνική ομογένεια αυτά τα έργα. Και αυτή την παράσταση, όπως και κάθε παράσταση ελληνικού ενδιαφέροντος, γιατί εδώ δεν συμβαίνουν τόσα πολλά σωστά, όπως είναι στην Ελλάδα, πράγματα. Και όταν εμείς ξέρουμε σίγουρα ότι βάλαμε όλη μας τη διάθεση και το ταλέντο και την. Πώς να το πω, τη δημιουργικότητα, δουλέψαμε για να γίνει αυτή να είναι μια καθόλου επαγγελματική παράσταση και αξίζει ο κόσμος να την δει και φυσικά να έρθει ανοιχτός να απολαύσει μια εμπειρία, ας πούμε. Δοκιμάζουμε νέα πράγματα. Μιλάμε για ένα κείμενο κόσμημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Όπως είπα, ήλθα, απόλαυσον, πραγματικά έλεγα wow μέσα μου. Ένα κείμενο μεγάλο που είναι εθνική κληρονομιά μας. Ας στηρίξουμε λοιπόν. Ας έρθει ο κόσμος να το δει. Βεβαίως. Δεν είναι βαρύ, δεν είναι κατανόητο. Ήρθαν άνθρωποι και είδαν την παράσταση. Το λέω γιατί μας ακούει ίσως ένα κοινό το οποίο ίσως δεν έχει πια τη μόρφωση, είναι πιο λαϊκό κοινό. Ή με τέτοια θέματα. Μπράβο, ήρθαν άνθρωποι απλοί και το απολαύσανε, το παρακολουθήσαν. Δεν είναι κατανόητο. Και προσπαθήσαμε να κάνουμε μια παράσταση που να είναι κατανοητή. Πολύ. Ο κόσμος να ακούσει και να ακούσει την ιστορία. Και να πούμε και ότι υπάρχουν υπέρτιτλοι καθ' όλη τη διάρκεια του έργου. Οπότε κάποιος μπορεί να αισθάνεται πιο οικία με την αγγλική γλώσσα, αλλά θέλει να ακούσει το κείμενο στα ελληνικά ή να φέρει κάποιον φίλο του Αμερικανό. Το αμερικανικό κοινό γενικά είχε αγκάλιασε πολύ την παράσταση και την αντιμετώπισε πολύ ενθουσιωδώς, αν μπορώ να πω. Βέβαια. Και δεν θα δυσκολευτεί να παρακολουθήσει το κείμενο, ούτε στα ελληνικά, ούτε και στα αγγλικά. Υπάρχει και αυτή ευτυχώς η δυνατότητα και η επιλογή. Πολύ σωστά. Λοιπόν, η διεύθυνση πάλι στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού 2680-30 δρόμοι. Στην Αστόρια Νέας Υόρκης, κυρίες και κύριοι, έχουν μείνει μόνο τρεις παραστάσεις. Τα παιδιά περιμένουν να σας δουν εκεί. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Και ανώτερα. Και όποτε μας καλάσει στη Νέα Υόρκη, Δημήτρη, θα το ξέρω. Να σε απολαύσω πάλι. Και ποιος ξέρει, θα ήθελα πάρα πολύ να παίξουμε μαζί. Ξέρω εγώ τι να πω. Μπορεί, μπορεί. Ένα όνειρο που λένε, ναι. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Και ανώτερα. Και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.